Η εξάπλωση των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού οδηγεί την κυβέρνηση σε επιπλέον μέτρα, κυρίως σε ό,τι αφορά τις γονικές άδειες έπειτα από την απόφαση για αναστολή της λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών, νηπιαγωγείων και σχολείων όλων των βαθμίδων. Το κόστος της ειδικής άδειας, που θα λάβουν όσοι γονείς αναγκαστούν να παραμένουν σπίτι για τη φροντίδα των παιδιών όσο διάστημα μείνουν κλειστά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θα υπομισθούν και οι τρεις πλευρές, κράτος, εργοδότες και εργαζόμενοι. Στον ιδιωτικό τομέα ένα μικρό μέρος της άδειας θα αφαιρείται από την κανονική άδεια των εργαζομένων, ενώ τα δύο τρίτα θα επιβαρύνουν κράτος και επιχείρηση. Για παράδειγμα, για κάθε 4 ημέρες άδειας οι 3 θα λογίζονται ως ειδικού σκοπού και η μία ως κανονική. Για το δημόσιο η άδεια ειδικού σκοπού θα είναι με πλήρεις αποδοχές, όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι δυνατόν, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, για να μετριάσει τις σημαντικές επιπτώσεις που έχει η διεθνής κρίση στην οικονομία μας και επικαλέστηκε τα λόγια του Πρωθυπουργός που τόνισε πως είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το 2020 θα είναι μια διαφορετική χρονιά από αυτήν την οποία προβλέπαμε. Ο Στέλιος Πέτσας χτύπησε καμπανάκι για τα δημοσιονομικά αναφέροντας πως οι έκτακτες οικονομικές ανάγκες που προκύπτουν τόσο για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού και την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, όσο και για την τόνωση της ρευστότητας και τη διαφύλαξη της απασχόλησης, επιφυλάσσουν σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις.